δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την κεντρική αγορά Αθηνών εδώ πέρα στο Ρέντι και δεν θα είναι η τελευταία. Σε αυτήν την συγκυρία, αυτές οι επισκέψεις αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια έτσι ώστε οι Έλληνες καταναλωτές απολαμβάνουν ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιμές. Όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, ξεκινάει σήμερα το καλάθι Μονού, ενώ σε λίγες μέρες από τώρα θα ξεκινήσει και το καλάθι του Πάσχα. Αγωνιζόμαστε με αυστηρούς έλεγχους στην αγορά και σε συνεννόηση πάντα με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, να μπορούμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές προϊόντα τα οποία θα είναι σε τιμές αντίστοιχες ή και χαμηλότερες με τις περσινές. Και ήδη χαίρομαι που τώρα σε μια σειρά από προϊόντα, λαχανικά και φρούτα έχουμε τιμές οι οποίες είναι χαμηλότερες από πέρσι. Και βέβαια να τονίσω ότι όσο καλύτερα λειτουργεί η εμβολιαστική αλυσίδα, όσο περισσότερο επενδύουν και οι προμηθευτές μας, οι δομές logistics, τόσο τελικά αυτό θα καταλήγει και σε καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές μας. Ο αγώνας κατά της ακρίβειας έχουμε δει πολλές φορές ότι είναι ένας αγώνας συνεχής. Έχουμε όμως για πρώτη φορά ενθαρρυντικά δείγματα ότι και ο επίπονος περιορισμός στα πρόσωπα φαίνεται να αρχίσει πια να κάνεται και όπως είπα και σε αρκετά προϊόντα έχουμε πια και πτώσεις τιμών που τελικά αυτό είναι το ζητούμενο προκειμένου να αναποφευθεί το μέσο ζητούμενο και φυσικά να κάνει περάσουμε όλες και όλες τις διακοπές του Πάσχα με χαμόγελο και απολαμβάνοντας όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές για τα τυπικά πασχαλινά προϊόντα.